απλησίαστη εξακολουθεί να είναι η φοιτητική στέγη με τα μισθώματα να βάζουν φωτιά στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Δισεύρετα και ακριβά τα σπίτια στο Ηράκλειο, καθώς μια μικρή γκαρσονιέρα στο κέντρο ξεπερνά τα 600 ευρώ, κόστος που προκαλεί πονοκέφαλο σε φοιτητές αλλά και στις οικογένειές τους. Πρόσφατα έψαχνα κι εγώ, σαν νεαρή κοπέλα, ένα σπίτι μικρό για μένα εδώ στο Ηράκλειο. 17 τετραγωνικά στα 490 ευρώ. Πάρα πολύ δύσκολα. Από ό,τι ακούω και από φίλους και από γνωστούς που έχουν κατέβει στο Ηράκλειο για να βρουν σπίτι, εξαιρετικά δύσκολο. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην ανέβρεση φοιτητικής στέγης σήμερα, γιατί οι φοιτητές που ήρθαν νωρίτερα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξυπηρετήθηκαν ευκολότερα. Όσο περνούν οι μέρες, τόσο δυσκολεύει και η περίπτωση να βρεθεί φοιτητική στέγη. Δεν υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα. Θα πρέπει και ο φοιτητής να κάνει κάτι δικό του, να είναι οικονομικά ανεξάρτητος όσο μπορεί για να ελαφρώσει και τους γονείς του. Οι Ηρακλειώτες περιγράφουν πως όσα διαμερίσματα είναι οικονομικά και προσιτά είναι σε πολύ κακή κατάσταση και με μηδενική συντήρηση. Από την άλλη, όσα είναι επιπλωμένα ή ανακαινισμένα, τότε το ενοικιό τους είναι κυριολεκτικά απαγορευτικό για ένα φοιτητή που θα έρθει στην πόλη για τις σπουδές του. Πολύ ψηλά στην πολυκατοικία που μένω σε 15 τετραγωνικά 500 ευρώ, με τρελαίνει. Είναι φαινόμενο. Έχω ακούσει και περιπτώσεις πραγματικά για μία τρύπα ζητάνε πάρα πολλά χρήματα. Αλλά στους φοιτητές έχει ξεφύγει η κατάσταση. Σύμφωνα με στοιχεία του Συλλόγου Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, το μίσθωμα για μία γκαρσονιέρα 35 τετραγωνικών στο κέντρο της πόλης αντιστοιχεί σε 550 με 600 ευρώ, δηλαδή σχεδόν ένας μισθός. Για τις περιοχές περιμετρικά του κέντρου, όπως 62 Μαρτύρων, Αλικαρνασσός, Μασταμπά, αντιστοιχεί σε 350 με 400 ευρώ. Αν είναι ένας φοιτητής, ένας άνθρωπος του μεροκάμου, το όχι. Άμα έχεις μεγάλη οικογένεια, θέλεις ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα κανονικό, ναι. Έχει. Είναι ακριβά. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι σε όλη την Ελλάδα και θα πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους. Πολλά τα σπίτια στο νησί, τα οποία πλέον αξιοποιούνται μόνο για βραχυχρόνια μίσθωση. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η Κρήτη έχει τον μεγαλύτερο αριθμό καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης πανελλαδικά, συνολικά 33.000 και ιδιαίτερα σε Ηράκλειο και Χανιά. Πολλοί φοιτητές έρχονται και ζητούν διαμερίσματα στο κέντρο της πόλης. Σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα. Στο κέντρο της πόλης δεν υπάρχουν διαμερίσματα ή αν υπάρξουν κάποια ελάχιστα, είναι πολύ ακριβά τα μισθώματα. Η συγκατοίκηση φαίνεται να αποτελεί λύση για αρκετούς φοιτητές, τουλάχιστον στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στη χώρα μας όμως, όπως και στην Κρήτη, δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Και επίσης θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε εδώ να μιλάμε και για συγκατοίκηση. Γιατί βοηθάει πάρα πολύ η συγκατοίκηση. Στην Αθήνα ήδη έχει ξεκινήσει. Δεν είναι κακή η συγκατοίκηση. Είναι κάτι που είναι μια εξαιρετική λύση για τους φοιτητές η συγκατοίκηση και ενώ σε άλλες χώρες είναι αρκετά διαδεδομένο, γενικά στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη δεν είναι τόσο δημοφιλές το φαινόμενο της συγκατοίκησης. Είναι μόνο η συγκατοίκηση. Ό,τι γίνεται και στο εξωτερικό. Εδώ στην Ελλάδα πρέπει να μάθουν τα παιδιά μας αλλιώς. Και μόνο δηλαδή με το να συγκατοικήσουν με κάποιον, να μοιράζονται τα έξοδα μπορεί να βγει. Διαφορετικά η οικογένεια να πληρώνει φοιτητή για τα 500 και 600 ευρώ που ζητάνε για ένα ισόγειο υπόγειο είναι απαράδεκτο. Με φόντο το ζήτημα του στεγαστικού που επιμένει, οι πολίτες ζητούν γενναίες και ουσιαστικές παρεμβάσεις από το κεντρικό κράτος με στόχο τη βοήθεια των οικοκυριών.